Στην χύτρα βάζουμε το τεμαχισμένο κοτόπουλο, τα καρότα, το κρεμμύδι, προσθέτουμε νερό μέχρι να καλύψει το κοτόπουλο. Ελαιόλαδο. Και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 30 με 45 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο, αφαιρούμε το κοτόπουλο. Περνάμε από σουρωτήρι το ζουμί. Το βάζουμε στη φωτιά να βράσει. Ξεψαχνίζουμε το κοτόπουλο. Προσθέτουμε το ρύζι, το βούτυρο και αφήνουμε να μαγειρευτεί για 10 λεπτά. Χτυπάμε τον κρόκο μαζί με το χυμό λεμονιού. Προσθέτουμε το κοτόπουλο στη σούπα. Παίρνουμε ζεστό ζωμό και το ενσωματώνουμε στο αυγολέμονο. Όταν πάρει θερμοκρασία, το ρίχνουμε στη σούπα και ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και λεμόνι ανάλογα στα γούστα μας. Σερβίρουμε με ομό λάδι και φρέσκο πιπέρι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι σε ένα σκεύος. Κάνουμε ένα βαθούλωμα. Ρίχνουμε το αλάτι. Το μισό νερό και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το ξύδι, το σπορέλαιο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ρίχνουμε το γάλα, το υπόλοιπο νερό και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το αλεύρι μέχρι που να γίνει μαλακή ζύμη. Χωρίζουμε και την πλάθουμε σε μπαλάκια. Σε καλά αλευρωμένη επιφάνεια τα ανοίγουμε σε φύλλα. Βουτυρώνουμε το καθένα ξεχωριστά. Τοποθετούμε το ένα επάνω στο άλλο ανά 4. Αλευρώνουμε καλά και ανοίγουμε όσο πιο λεπτό φύλλο μπορούμε.
βουτυρώνουμε καλά. Το χωρίζουμε σε λωρίδες. Απλώνουμε φέτα. Διπλώνουμε ελαφρώς τις άκρες χωρίς να πιέσουμε. Και δίνουμε το χαρακτηριστικό σχήμα χωρίς να πιέζουμε. Τα τοποθετούμε σε βουτυρωμένο ταψί. Βουτυρώνουμε. Ρίχνουμε λίγο σπορέλαιο. Ραντίζουμε με νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Θωρακίζουμε το μοσχάρι σε καυτό ελαιόλαδο. Το ίδιο κάνουμε και με το χοιρινό. Όταν είναι έτοιμα τα βάζουμε στη χύτρα, προσθέτουμε χοντροκομμένα κρεμμύδια, το κρασί, τα δαφνόφυλλα, κόκκους από πιπέρι, αλατίζουμε και προσθέτουμε νερό μέχρι τη μέση από τη χύτρα. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά τουλάχιστον για 2,5 ώρες. Αναμειγνύουμε το βούτυρο με το αλεύρι. Προσθέτουμε τη σουρωμένη σάλτσα σε ένα κατσαρολάκι. Την βάζουμε να βράσει και ενσωματώνουμε το μείγμα με το βούτυρο. Όταν γίνει παχύρευστη, περιχύνουμε το κρέας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία και χρόνια πολλά! Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη να ασπρίσουν. Προσθέτουμε το σπορέλαιο. Το νερό. Λίγο-λίγο το αλεύρι. Τις βανίλιες και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη. Την απλώνουμε σε φόρμα 28 επί 20 εκατοστά και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Το αφήνουμε για ένα βράδυ, το κόβουμε σε 4 μέρη
αφαιρούμε τα καπάκια. Απλώνουμε μαρμελάδα της αρεσκίας μας. Τοποθετούμε τα καπάκια. Και κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Αναμειγνύουμε το γάλα με τη ζάχαρη και το κακάο. Βουτάμε περιμετρικά τα κεκάκια. Και τα περνάμε από ενδοκάριδο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία!